αγώνες Στίβου Ταμάτσια, που οργάνωσε με επιτυχία ο προσφυγικός σύλλογος της Κερίνιας Πράξανδρος. Είναι τα 5.000 μέτρα, είναι η τελική ευθεία, με την άσπρη φανέλα ο Νίκος Βασιλείου θα τερματίσει πρώτος, Νίκος Βασιλείου του Γασιζή, με 14.39.7. Στο αγώνισμα αυτό ο Πέδας Στασής Στάθης του ΓΑΣΙΟ πέτυχε νέο πανκύπριο ρεκόρ πέδων με 15.42, ήταν το δεύτερο πανκύπριο ρεκόρ που πετύχαινε, το πρώτο ήταν στα 10.000 μέτρα, και εδώ ο Ανδρέας Χριστοδούλου του Κορύβου τερματίζει δεύτερος με 15.072. Ο Στασής Στάθης τερμάτισε πέμπτος. Εδώ ο Δημήτρης Αραούζος του ΓΑΣΙΠΗ επιβεβαιώνει τη φόρμα του, κερδίζει με 7.61 νέα επίδοση αγώνων, και είδαμε τον Αδάμο Χριστοδούλου του ΓΑΣΙΠΗ με 65.74 να κερδίζει τον ακοντισμό. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια κέρδισε τον Χριστάκη Τελώνη. Εδώ ήταν ο Χριστάκης Τελώνη του ΓΑΣΙΟ με βολή 65 μέτρων. Στη σφαιροβολία ο Μιχάλης Λουκά του ΓΑΣΙΕ, γιος του βετεράνου αθλητή μας, Λουκά, πέτυχε 16.29. Ο Μιχάλης είχε κερδίσει και την δισκοβολία με 45-20. Εδώ είναι τα 100 μέτρα ανδρών. Συναγωνισμός μεταξύ Άννινου Μαρκουλίδη και Πίτερ Πάγκαλου και οι δυο του ΓΑΣΙΟ. Τερματίζει πρώτος ο Μαρκουλίδης με 10-93, δεύτερος ο Πάγκαλος με 10-96 και τρίτος ο Παπαδόπουλος του ΓΑΣΙΠΗ με 11-10. Και εδώ είναι τα 110 με εμπόδια. Ξεχωρίζει από το ξεκίνημα ο Μιχάλης Λοϊζιάς του ΓΑΣΙΠΗ, θα κερδίσει με 14.98. Στη δεύτερη θέση από τον εσωτερικό διάδρομο ο Προκόπης Γεωργίου του ΓΑΣΙΕ με 15.64 και στην τρίτη ο Κώστας Ποχάνης του ΓΑΣΙΟ με 15.99. Και εδώ είναι τα 100 μέτρα γυναικών. Στον πέμπτο διάδρομο η Στάλο Κωνσταντίνου του ΓΑΣΙΠΗ διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, τερματίζει πρώτη με 12.03, που αποτελεί νέα επίδοση αγώνων. Στην δεύτερη θέση Μαρία Γεωργιάδου του ΓΑΣΙΟ 12.47 και τρίτη Μιράντα Νικολάου του ΓΑΣΙΠΗ 12.49. Και τα 100 μέτρα με εμπόδια γυναικών, επανεμφάνισης της πρωταθλήτριας μας Μαρούλας Λάμπρου που ξεχωρίζει από το ξεκίνημα. Μαρία Λάμπρου Τελώνη του ΓΑΣΙΟ 14.72 κερδίζει, Ανδρούλα Σάλου του ΓΑΣΙΕ δεύτερη με 15.33, Μαρκέλα Μελετίου του ΓΑΣΙΠΗ 15.95, η Λάμπρου κέρδισε και το μήκος με 6.10. Και εδώ είναι τα 400 μέτρα με εμπόδια γυναικών. Η Στέλλα Θεοχάρους με το κόκκινο παντελονάκι τρέχει στον τέταρτο διάδρομο. Από το ξεκίνημα κερδίζει το handicap από τους εξωτερικούς διαδρόμους. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η Στέλλα Θεοχάρους στην οθόνη μας. Τώρα μπαίνει. Βλέπετε πόσο έχει αυξήσει τη διαφορά. Στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή είναι η Σάλου του ΓΑΣΙΕ και στην τρίτη στη Λιανού επίσης του ΓΑΣΙΕ. Έτσι έχουμε την πρωταθλήτρια μας Στέλλα Θεοχάρους να προηγείται και τις δυο αθλήτριες του ΓΑΣΙΕ να είναι στην δεύτερη και τρίτη θέση. Τελική ευθεία Στέλλα Θεοχάρους, Ανδρούλα Σάλου, Γεωργία Στυλιανού. Αυτή είναι και η σειρά που θα τερματίσουν. Ο χρόνος της Θεοχάρους 62.35 που αποτελεί νέα επίδοση αγώνα. Και εδώ είναι τα 800 μέτρα γυναικών. Μια κούρσα που πραγματικά κράτησε σε αγωνία τους φιλάθλους με το δυνατό φίνις που είχε και τον μεγάλο συναγωνισμό που αναπτύχθηκε μεταξύ δύο αθλητριών, της Θέκλα Ταπακούδη του Κορύβου και της Ήβης Μενελάου του ΓΑΣΙΠΗ. Εδώ σε αυτό το σημείο, εδώ είμαστε στα τελευταία στάδια της διαδρομής, φαίνεται να είναι μπροστά η Ήβη Μενελάου. Η Ταπακούδη κάνει την επίθεση της από την εξωτερική, η Ήβη Μενελάου και Ταπακούδη. Στην τρίτη θέση είναι η Ουρανία Ρωτού του ΓΑΣΙΠΗ, μια αθλήτρια του Κορύβου και δυο του ΓΑΣΙΠΗ. Με τον ίδιο χρόνο ακριβώς πέφτουν μαζί Ταπακούδη και Μενελάου 2.21.9. Είμαστε στο ύψος γυναικών, η Μόνικα Βελετινά του ΓΑΣΙΠΗ με 1.65, τη βλέπουμε από μια διαφορετική γωνιά, 1.65 δημιουργεί νέα επίδοση αγώνα.
Στη βαθμολογία ανδρών, πρωταθλητής ο Γάση Ω με 121 βαθμούς και ακολουθούν Γάση Π με 105, Γάση Ε με 85, Γάση Ζ με 81, Κόρυβος με 41 και Πράξανδρος με 26. Πρωταθλητής στις γυναίκες και πάλι ο Γάση Ω με 120.